ακόμα άγρια δολοφονία στην οδό Μάγνη είχε συγκλονίσει την Αθήνα αρχές Απριλίου, όταν ένας 70χρονος βρέθηκε νεκρός, φημωμένος και με τα χέρια δεμένα μέσα στο σπίτι του. Η ανομία και η παραβατικότητα πια, σήμερα και με τους πιστολάδες στον δρόμο, έχει φτάσει στα όρια της. Η διάσταση των απόψεων περί της εγκληματικότητας στην Αθήνα αναδεικνύεται και από την ανέλεγκτη δράση του Ρουβίκονα. Το πρωί, ο Ισπανός πρέσβης αναρωτήθηκε πού στον κόσμο μια αντεξουσιαστική οργάνωση εισβάλλει σε πρεσβείες. Εσείς έχετε δει σε άλλη χώρα να εισβάλλουν μέσα σε μια πρεσβεία? Σας ρωτάω. Το έχετε ξαναδεί? Αυτό δεν είναι κάτι φυσιολογικό. Την ίδια ώρα στον Sky, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριζε λίγες ώρες μετά την δολοφονία Ζαφυρόπουλου πως η χώρα μας είναι απολύτως ασφαλής. Η χώρα μας λοιπόν, κύριε Χατζή, είναι πλήρως ασφαλής χώρα και δεν χρειάζεται να δημιουργούμε κακές εντυπώσεις. Αν θέλετε, δεν θα κοροϊδεύουμε και τον κόσμο όμως, έτσι. Κυρίες και κύριοι, στο στούντιο βρίσκεται ο Γιάννης Πιταράς. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα μας εξηγήσει λοιπόν πώς συντίθεται το πάζλ της ανομίας, πόσες αποφυλακίσεις έχουν γίνει τα τελευταία δύο χρόνια και ποιοι από αυτούς που έχουν βγει από τη φυλακή δηλαδή έχουν υποπέσει και σε νέα εγκλήματα. Και βέβαια μιλάμε και για τη χαλάρωση της αστυνόμευσης και για την έξαρση της εγκληματικότητας. Και τα κομμάτια του πάζλ είναι πολύ συγκεκριμένα και καλώς κακώς είναι σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Καταρχήν, οι αποφυλακίσεις που έχουν γίνει λόγω του νόμου Παρασκευόπουλου. Στη συνέχεια, η κατάργηση, η απόφαση για την κατάργηση της ομάδας Δέλτα που είχε σηκώσει θύελλα συζητήσεων. Η κατάργηση των φυλακών τύπου Γ. Και τέλος, η ανοχή που έχουμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα σε κάθε είδους συλλογικότητες. Πάμε να δούμε το πρώτο κομμάτι του παζλ που έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Οι αριθμοί, έτσι, δηλαδή αποφυλακίσεις με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Μιλάμε για 2.000 άτομα τα οποία ευεργετήθηκαν από τον νόμο Παρασκευόπουλου, από τις διατάξεις του, αλλά ήταν εξαίτιαν ποινές για κακουργηματικές πράξεις. Από αυτούς, μιλάμε για 5 ισοβίτες, οι οποίοι αποφυλακίστηκαν με αναπηρία 80%, έχοντας εκτίσει φυσικά και ένα κομμάτι της ποινής τους, και μάλιστα, για άλλους 167 ισοβίτες που αποφυλακίστηκαν με αναπηρία 67-80%. Άντε και αποφυλακίστηκαν λοιπόν, τι έκαναν μετά? Αυτοί λοιπόν οι αποφυλακιστέντες υπέπεσαν δυστυχώς σε νέα εγκλήματα. Οι περιπτώσεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Εδώ βλέπετε του Γεωργιανού Σοκασκιάν, ο οποίος σκότωσε τον 27χρονο κοσμηματοπόλη στη Θεσσαλονίκη. Είχε βγει με βάση τις διατάξεις του νόμου Παρασκευόπουλου. Τους Γεωργιανούς ληστές. Θυμάστε την υπόθεση της δολοφονίας του εστιατόρα στην Ίδρα. Υπάρχουν όμως και άλλες περιπτώσεις. Ο Αφγανός κακοποιός, ο οποίος βγήκε με βάση τις διατάξεις του νόμου Παρασκευόπουλου, βίασε και σκότωσε 18χρονη φοιτήτρια στη Γερμανία. Έχει γίνει τεράστιο θέμα τότε, αν θυμάστε, και με τις γερμανικές αρχές. Ο κακοποιός, ο οποίος συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, δεν φυλακίστηκε βάσει του νόμου Παρασκευόπουλου, βγήκε, αφέθηκε ελεύθερος και δολοφόνησε έναν 70χρονο συνταξιούχο και ο Νιγηριανός. Ένας Νιγηριανός απαταιώνας, ο οποίος συνέχισε να κάνει αυτό που ήξερε καλά, ληστείες, δηλαδή σε βάρος ηλικιωμένων. Και εδώ υπάρχουν πολλά ερωτήματα από το αποτέλεσμα. Γιάννη Πιταρά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, τώρα η δολοφονία του